Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί με το σπίτι μου. Τι είναι το σπίτι μου. Είναι το πρόγραμμα σπίτι μου, ε, πολυδιαφημισμένο, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον. Και θέλω λίγο την Εύη Σπανού να μας βάλει στο κλίμα, να κάνουμε το σχόλιο για να πάμε και στη στοντιακή συζήτηση. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει αυτή η κατοικία την οποία θα πρέπει οι νέοι να αναζητήσουν. Εμείς θα έχουμε κωδικοποιήσει όσο μπορούμε και μιλάμε για κατηγορία ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία από τους αγοραστές. Έχουν εμπορική αξία μέχρι και 200.000 ευρώ, πράγμα το οποίο μπορεί κάποιο να το επιβεβαιώσει στο συμβόλαιο αγοράς. Έχουν μέγεθος έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Η παλαιότητά του είναι τουλάχιστον τα το 15 έτη κατά το χρόνο τη αγορά, πράγμα το οποίο προκύπτει από την άδεια κατασκευή. Και τελευταίο έτσι, στοιχείο, ε, βρίσκονται εντό οικιστική περιοχή. Κάποιε λοιπόν προποθέσει που πρέπει να τηρεί το σπίτι το οποίο θα αναζητήσει κάποιο για να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και να υποφεληθεί αυτών των χαμηλότοκων δανείων. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη, να σα ευχαριστήσω πολύ και θέλω να υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωση Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Ε, την καλησπέρα, μου κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Να είστε Δεν καλά. Να ναι, είστε καλά. Λοιπόν, ε, έκανα λόγο στον πρόλογο μου για ένα πολυδιαφημισμένο ε, πρόγραμμα. Ε, για ένα πρόγραμμα για το οποίο καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον. Ε, την ίδια ώρα έχω να σημειώσω τα εξή. Από τη μία, τα, ακίνητα, τα διαθέσιμα ακινήτα. Είναι ελάχιστα. Απ' την άλλη, οι ωφελούμενοι πάλι που προκύπτουν ε, φέρεται ότι θα είναι ελάχιστοι σχετικά και σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό. Και μάλιστα έχουν τεθεί κάποια εισοδηματικά κριτήρια ε, με ένα όριο κατώτατο τη 10.000 ευρώ. Μήπω πρέπει να βγούμε και να πούμε στον κόσμο, ωστόσο, αλλά και η κυβέρνηση, αυτή που πήραν αυτέ τι αποφάσει και εκπώνησαν τον σχεδιασμό, ότι τα κριτήρια τα οποία θα τεθούν υπόψη θα είναι Τραπεζικά. Αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα στο πρώτο σκέλος... Και γιατί το αναφέρω, Σα διακόπτω, Διότι πάει να πάρει κάπω ένα δάνειο 150.000 ευρώ με ένα εισόδημα 10.000 ευρώ. Ποιε οι πιθανότητε να εγκριθεί. Αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα στο πρώτο σκέλο, το αγκάθι, α το πούμε έτσι, σε αυτό το πρόγραμμα, είναι το γεγονό ότι η, τα όποια διαθέσιμα σπίτια, ή όποιε διαθέσιμε κατοικίε, πέραν του ότι πρέπει να είναι οικίε κατοικίε. Πρέπει να είναι κατασκευασμένε μέχρι και το 2007. Οπότε δημιουργείται εμπόδιο όσον αφορά τι νεόδημητε κατοικίε ή κατοικίε που έχουν κτιστεί μετά Είχα, το 2007. Είχαμε ένα μήνυμα πριν από περίπου 10 μέρε. Η Εύη Σπανού το διαχειρίστηκε. Ε, ενδιαφέρομαι για ένα σπίτι που χτίστηκε το 2014, Αν δεν κάνω λάθο. Δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει στο Μάλιστα. πρόγραμμα γιατί πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι και το 2007. Μάλιστα. Που τι ψάχνουμε δηλαδή. Πηγαίνουμε στην Ενδοχώρα, κάνουμε μια εξόρμηση στην Ενδοχώρα ναι, και, και... ψάχνουμε αυτά τα παλιά τα πετρόχτιστα. Ε, μπορεί να υπάρχει και αυτή η λύση ή η λύση του να αναζητήσει κάποιο κάποια υφιστάμενη κατοικία. Γιατί αφορά υφιστάμενε κατοικίε. Ναι. Δηλαδή κατοικίε που έχουν δομηθεί, όχι οικόπεδα. Ναι. Άρα, υφιστάμενε κατοικίε που μπορεί να βρίσκονται σε συνοικίε γύρω από το Ηράκλειο, όπω είναι οι βασιλιέ. Ή τα σταυράκια ή άλλε κατηγορίε. Ή μονοκατοικία. Η μονοκατοικία ή και σε πολυκατοικία διαμέρισμα. Ακριβώ. Σε πολυκατοικία διαμέρισμα, ποιε είναι οι προποθέσει. Σε πολυκατοικία διαμέρισμα, ναι. να είναι κτισμένο μέχρι το 2007, να έχει έκταση μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και η αξία του, η εμπορική του αξία να είναι μέχρι 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση που είναι και μεγάλη έκταση ακίνητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ύψο του δανείου, να πούμε ότι είναι μέχρι 150.000 ευρώ. Και επίσης το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι τα κριτήρια, όπως είπατε, που έχουν τεθεί ε, κριτήρια και προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικά, που αφορά ε, τους νέους, αν κάποιο νέο επιλέξει να λάβει το δάνειό του πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ μέχρι 16.000 ευρώ. Δηλαδή με 10.000 ευρώ έχει κάποιο πιθανότητα να μπει στο πρόγραμμα. Από 10 μέχρι 16.000 ευρώ, εάν κάποιο νέο δεν είναι παντρεμένο και επιλέξει μόνο του. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τραπεζικά κριτήρια. Εγώ επιμένω σε αυτό. Υπάρχουν πιθανότητε. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι συγχρηματοδοτούμενο ναι. και από το ΔΥΠΑ κατά 75%, δηλαδή τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, και κατά 25% είναι χρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα από τι τράπεζε. Επομένω, οι πολίτε που θα λάβουν το δάνειο δεν θα πληρώσουν επιτόκιο για το 75% Σωστό. που είναι χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Δηλαδή εκεί που ήταν, για παράδειγμα, επειδή έκανε κάποιου υπολογισμού να καταβάλουν μηνιαίως μία δόση 550 ευρώ, πέφτει γύρω στα 320-330. Ακριβώς, εκεί πέφτει λόγω του ότι ε, θα πληρώσουν μόνο το επιτόκιο που είναι σωστά. περίπου στο 1,50%. Σωστά, σωστά, σωστά. Ε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχει προθεσμία... Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει οριστεί από το Υπουργείο Εργασία ως προθεσμία είναι η εξάντληση των οικονομικών πόρων που έχουν προβλεφθεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ναι. που αν τυχόν ολοκληρωθούν αυτοί οι πόροι και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και και φανεί ότι υπάρχει επιπλέον ενδιαφέρον από περισσότερου νέου, υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ, ναι. ούτω ώστε να υποφεληθούν από το πρόγραμμα και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Όμω, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν το πρόγραμμα ξεκίνησε στι αρχέ Απριλίου, 1 Απριλίου και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γίνει 20.000 αιτήσει, ναι. εκ των οποίων έχουν προεγκριθεί, έχουν λάβει την προέγκραση περίπου 1.000 αιτήσει. Δηλαδή οι υπόλοιπε αιτήσει, οι 19.000 αιτήσει έχουν απορριφθεί. Είτε για οικονομικά κριτήρια, δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, είτε για άλλου λόγου. Δηλαδή έχουν, α, έχει δοθεί προέγκριση. Η προέγκριση γιατί στη συνέχεια. Στις χίλιες περιπτώσει από 20.000 ναι ακριβώς έχει δοθεί η προέγκριση γιατί στη συνέχεια θα γίνει και η ανάλογη έρευνα από την τράπεζα τόσο από τους δικηγόρους της τράπεζας όσο και από τους πολιτικούς μηχανικούς να εκτιμήσουν την αξία του ακινήτου ναι. και μετά αφότου βρεθεί το ακίνητο ορίσει και ο υποψήφιος δανειολήπτης το ποσό του δανείου μετά θα γίνει η αγοραπολισία ή όποια αγοραπολισία γίνει από το δανειολήπτη και στη συνέχεια θα λάβει το δάνειο ο δανειολήπτης αφότου προσκομίσει το συμβόλαιο της αγοραπολισίας στην τράπεζα. Μάλιστα. Για να γίνει μετά η διαδικασία, η προβλεπόμενη τη εγγραφή προσημείωση και των σχετικών. Το χρονικό ομάδων. διάστημα που αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πιο. πιο Αυτό, είναι. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιοτόπουλε, είναι. Ναι, μπορεί να περάσει και ένα χρόνο. Συνήθω απαιτείται 8 μήνε με ένα χρόνο. Μάλιστα. Για και το να έχει υπομονή και ο πολιτή. Ακριβώ, να έχει υπομονή και ο πολιτή. Ε, το θετικό να πούμε εδώ επίση είναι για του τρίτεχνου και του πολίτεκνους ναι. ότι το δάνειο που Σας θα λάβουν. Είναι, να... είναι ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση. Ακριβώ, είναι μεγαλύτερη έκπτωση γιατί το δάνειο που θα λάβουν είναι εξ ολοκλήρου άτοκο, ε, εφόσον βέβαια πληρώνουν ε, την, στην ώρα του την μηνιαία δόση του δανείου. Και αυτό το πρόγραμμα στην ουσία ε, δίνει τη δυνατότητα στου νέου. Ε, Αυτή τη χώρα να, ε, να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μόνοι του μία κύρια κατοικία. Ε, Επίση, εμεί, σαν Ένωση Ιδιοκτώνα και Νομού Ηρακλείου, έχουμε δημοσιεύσει στο site μα στην ανιδανή.gr ε, αναλυτικέ πληροφορίε για το πρόγραμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενο δανειολήπτη για να λάβει το δάνειό του. Το, Ακριβώς... το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει, ποιο είναι, πού πρέπει να απευθυνθεί, το πρώτο... Το, νούμερο το... Νούμερο το πρώτο βήμα είναι να πάει στην τράπεζα να ζητήσει τη λίστα των εγγράφων που απαιτεί η τράπεζα, ε, όπως είναι ενδεικτικά να πούμε ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε, το ε9 του Απλά και ένα καθαριστικό της εφορίας και ένα αντίγραφο της ταυτότητάς του, ε, και με αυτά τα στοιχεία και τα υπόλοιπα έγγραφα που θα ζητήσει η τράπεζα να απευθυνθεί στην τράπεζα προκειμένου να εξετάσει αρχικά η τράπεζα τα έγγραφα και όλα τα δικαιολογητικά και έχει η τράπεζα προθεσμία από τότε που θα, κατα... θα καταθέσει την αίτηση του ο δανειολήπτης. Με, πόσο διάστημα? Δύο μήνες, ούτως ώστε μέσα σε δύο μήνες θα πρέπει να απαντήσει η τράπεζα εάν προεγκρίνεται το δάνειο ή αν απορρίπτεται η αίτηση του υποψήφιου δανειολήπτη. Γιατί μπορεί να μην καλύπτει τα κριτήρια όπω ε, αναφέραμε. Δηλαδή, να είναι προ... κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημα. Ακριβώ. Να μην καλύπτει τα εισοδηματικά κριτήρια ή να μην προσκομίσει μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν. Μάλιστα. Ε, ακίνητα υπάρχουν. Να ένα ερώτημα. Αυτό που πρέπει να πούμε που σα προανέφερα είναι το αγκάθι που δημιουργείται είναι το γεγονό ότι. Πρέπει να έχουν δομηθεί μέχρι το 2007. Ναι. Δηλαδή να αφορά σπίτια που έχουν ανεγερθεί μέχρι το 2007. 15 ετία, 20 ετία, Αυτό καταλαβαίνετε ότι ε, συρρυκνώνει σε κάποιο βαθμό και την αγορά που υπάρχει, τη διαθέσιμη αγορά. Γιατί υπάρχουν σπίτια και ναι. οικοδομέ που έχουν οικοδομηθεί και μετά την κρίση. Δηλαδή, πολλέ οικοδομέ δημιουργήθηκαν ε, εκεί που δημιουργήθηκε ένα κλίμα. Αυτά, ότι πάνε, ξεπερνάμε... για Αυτά πάνε για Airbnb τώρα. Υπάρχει, υπάρχει και υπάρχει αυτό. Και το, το, Airbnb. το Airbnb, αλλά και πολλοί. Πολλοί μάλιστα μπορεί να αποβλέπουν στο να αγοράσουν, να δημιουργήσουν μια κατοικία για αυτού και μετά Σωστό. να το κάνουν ερευνητικό. Τελευταία ερώτηση. Οι περισσότερε ευκαιρίε στο κομμάτι να βρούμε ένα ακίνητο το οποίο μα ταιριάζει, σε ποιε περιοχέ παρουσιάζονται, Παρουσιάζονται κυρίω σε περιοχέ γύρω από το κέντρο του Ηρακλείου ή α. Σε, σε προάστια. Όταν λέμε γύρω, τι εννοούμε, α πούμε. Εννοούμε σε κοντινά προάστια. Όπω οι Αρχάνε στο Ηράκλειο, α πούμε. Ε, ναι, θα Φέλε έλεγα στι βασιλιέ, ναι, στα σταυράκια και γενικότερα στι βούτε, δηλαδή σε, σε χωριά και προάστια Αγίλους. γύρω από το Ηράκλειο από το που θα είναι σε απόσταση αναπνοής από την πόλη. Όπω επίση και για να πούμε περιοχέ κοντά στο κέντρο του Ηράκλειου, είναι περιοχέ γύρω από το, Ιράκλειο, από το κέντρο του Ηράκλειου, δηλαδή όπω είναι η Θέρησο και περιοχέ που βρίσκονται κοντά στι συγκοινωνίε, στα λεωφορεία και στα ταξί. Αυτό το πρόγραμμα επίσης να πούμε ότι θα υποφελήσει τους νέους ηλικία 25 με 39 ετών, για αυτούς απευθύνεται το πρόγραμμα. Και το σημαντικότερο είναι να πούμε εδώ ότι δεν αφορά μόνο όσους νέους είναι παντρεμένοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αλλά αφορά και τους νέους που επιθυμούν να κάνουν μια νέα αρχή μόνοι του, ακόμα και αν δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν δεσμευτεί. Μας τη ζωή μπορεί κάποιο να βρει λοιπόν ένα ακίνητο ακόμα και με 50.000 ευρώ. Καλύπτες. Ναι, έως 150... στην ουσία έω 150.000 ευρώ ο υποψήφιο δανειολήπτη οφείλει αφότου προεγκριθεί το δάνειό του να αναφέρει στην τράπεζα εγγράφος το ύψο του δανείου για το οποίο θέλει να λάβει το δάνειό του. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ε, να σα ευχαριστήσω θερμά, Γεράρα. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε για το πολύ.